αντίστροφα μετράει πλέον ο χρόνος για την έναρξη της Volley League και το ιστορικό αυριανό πρώτο παιχνίδι στη μεγάλη κατηγορία για την ομάδα του Όφη που καλείται να αντιμετωπίσει στις 5 το απόγευμα στο ΒΑΚ τον Παναθηναϊκό. Το ρόστερ της φετινής ομάδας έχει δημιουργήσει αρκετές προσδοκίες, καθώς δεν είναι λίγοι εκείνοι που πιστεύουν ότι παρότι νεοφώτιστος ο Όφη μπορεί να κερδίσει τις εντυπώσεις στην κατηγορία. Μετά από μία παρατεταμένη περίοδο εντατικής προετοιμασίας, φτάνει η ώρα για το εναρκτήριο παιχνίδι με το Δημήτρη Λατιλίδη και τους παίκτες του να εμφανίζονται έτοιμοι για τη μεγάλη πρόκληση που με αφοσίωση και συγκέντρωση μπορεί να φτάσει, γιατί όχι, μέχρι και τα play-offs. Υπάρχει μια σχετική πίεση, είναι λογικό, θα πρέπει να κάνουμε διαχείριση και προσπαθούμε να ετοιμαστούμε και ψυχολογικά για αυτό το μεγάλο παιχνίδι, τη μεγάλη πρεμιέρα και ελπίζω να πάνε όλα τα πράγματα καλά. Εμείς δεν πάμε να είμαστε νεοφώτιστοι. Το έχω πει και άλλη φορά, βήμα-βήμα. Μικρά-μικρά βήματα. Σαν νεοφώτιστοι πρέπει να κρατηθούμε στην κατηγορία. Ό,τι καλύτερο πετύχουμε είναι κέρδος. Ο Μίλος πριν μιλώντας μας είπε ότι η ομάδα είναι ικανή να φτάσει μέχρι και τα play-offs. Θεωρείτε ότι υπάρχει δυνατότητα αυτή? Ναι, υπάρχει δυνατότητα. Αλλά αυτό θέλει ακόμη χρόνο. Πρέπει, θα έρθουν καλές, θα έρθουν κακές στιγμές. Πρέπει να κάνουμε διαχείριση για να φτάσουμε μέχρι εκεί. Νομίζω ότι όλοι οι παίκτες είναι έμπειροι. Έχουμε κάποια νέα παιδιά βέβαια στην ομάδα. Έχουν παραστάσεις. Αν καταφέρουμε να είμαστε σοβαροί και να είμαστε ο ένας για τον άλλον, μπορούμε να φτάσουμε αρκετά ψηλά, πιστεύω. Το γνωρίζουμε τον Παναθηναϊκό, όπως γνωρίζει και αυτός εμάς. Με την πάροδο των παιχνιδιών δεν θα υπάρχει κάτι μυστικό. Το θέμα είναι σε τι μέρα θα είσαι, τι διάθεση θα έχεις και πόσο θα μπορέσεις αυτές τις ομάδες, σαν νεοφώτιστος, να τις κοιτάξεις στα μάτια. Παίξαμε φιλικά, είδαμε ότι μπορούμε να κοντράρουμε τον Παναθηναϊκό. Μπορούμε να κερδίσουμε τον Παναθηναϊκό, αλλά αυτό θέλει μεγάλη, πρέπει να είμαστε πάρα πολύ συγκεντρωμένοι, μεγάλη συγκέντρωση και όχι μόνο για 10 λεπτά ή ένα τέταρτο, όσο διαρκέσει το παιχνίδι. Θέλουμε τον κόσμο δίπλα μας, θέλουμε να έρθει να δει βόλεϊ σε υψηλό επίπεδο, να το γνωρίσει και να το χαρεί. Ελπίζω να είναι γεμάτο το γήπεδό μας και ο κόσμος να μας δώσει δύναμη και εμείς βέβαια αυτή να την εκμεταλλευτούμε σωστά για να φέρουμε αποτελέσματα. Εγώ που το έζησα πέρυσι στα ντέρμπι μας με τη Ρόδο, ήταν πραγματικά πάρα πολύ ωραίο να έχεις τόσο κόσμο μαζί σου δίπλα, παθιασμένους οπαθούς. Ήταν πάρα πολύ ωραίο να λένε συνθήματα της ομάδας, βοηθάει πάρα πολύ, σίγουρα. Είναι η ομάδα που έχουμε παίξει πιο πολλές φορές από όλες, Παναθηναϊκός. Το ξέρουμε, μας ξέρει. Είναι κάποια κομμάτια τα οποία τα έχουμε μιλήσει, τα έχουμε δουλέψει. Αν μας βγουν, θα κυλήσει, θεωρώ, πολύ εντάξει το παιχνίδι για μας.